Για την ακούραστη αυτή δραστηριότητά σου που έχεις. Όχι, απλά συγγνώμη αν το μαλλί μου είναι χάλια, δεν προλάβω. Όχι, δεν λέει ότι είναι χάλια. Λέει είσαι πέρα. Τρέλα με τη χέτη σαν ομπρέλα. Εγώ για μένα το μακρύ το μαλλί σε πάει περισσότερο. Δεν προλάβαινα, τι να κάνω. Τέλος πάντων, θα κουρευτείς κάποια στιγμή, δεν πειράζει. Ένα άλλο μήνυμα τώρα πριν πας στα αποτελέσματα, Κώστα λέει πάλι. Δεν μπορούμε να μετασχολιάσουμε. Τώρα ο κόσμος τα θέλει. Ο Κουρουλής λέει είναι παλικάρι. Έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Δικαίωσε τους υπαλλήλους τη Εψημή. Και λέει κύριε Κουρουλή, πάρε την ομάδα να δει άσπρη μέρα. Θέμα εσωτερικό. Κύριε Χαριτονίδη, πάρτε θέση λέει. Ας τα θέματα τα εσωτερικά. Απευθύνεται προσωπικά σε σένα. Εγώ πρώτον, δεν είμαι. Να, γιατί δεν παίρνεις θέση. Πρώτον, δεν είμαι μέλος. Ναι. Της ΑΕΠ Οντίον. Μπράβο. Είμαι φίλος. Και του κυρίου Κουρουλή και του κυρίου Ελευθεριάδη. Δεν μπαίνω στα εσωτερικά τους. Το τι έγινε στην Ένωση. Ναι. Δώσαμε τη λύση να πάνε να βρουν την άκρη με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. Από εκεί και πέρα είναι εσωτερικό θέμα τους. Δεν μπορώ να επέμβω εσωτερικά. Πώς μπορούν να λένε τη λέξη ντροπή. Ντροπή από εμένα σε τι. Όποιοι κάνουν. Σε παρακαλώ, οι κουβέντες δεν είναι σωστές. Κατηγορούν κάποιους μέσα από την Ένωση. Μπράβο. Δεν μπορούν να πάρουν το γήπεδο του ΤΕΦΑ. Μπράβο, ναι. Αυτό εννοείς. Ναι. Αυτό εννοώ, ναι, αυτό. Γιατί εντάξει, ο κύριος Ελευθεριάδης υποστηρίζει ότι δεν μπορεί η ομάδα του να πάρει το γήπεδο στα ΤΕΦΑ. Όχι, δεν κατάλαβες. Ναι. Δεν κατάλαβες. Το μήνυμα ειρωνεύεται. Μπράβο. Ότι δεν επειδή ο κύριος Ελευθεριάδης ή ο κάθε κύριος Ελευθεριάδης ή κάποια ομάδα. Κάνει κάποιο παράπονα εις βάρος κάποιων της Ένωσης, τις απεινούμε δεν θα δώσουμε το κύπελλο του ΤΕΦΑ επειδή ανήκει στην Ένωση. Δηλαδή αυτό δεν το κατάλαβα. Αυτό το θεωρείς σωστό? Όχι. Εντάξει, είναι άλλο το. Δεν φταίει η ομάδα. Γιάννη, το θέμα είναι εσωτερικό. Μπράβο, είναι εσωτερικό το θέμα. Και να σβήσουν τη λέξη ντροπή, Χαριτονίδη. Δίνουν μορφή ανεκτικού τόπου και χρόνου. Τώρα μπήκε, τελείωσε. Αυτά είναι χαζά. Δεν σβήνεται, Γιώργη. Είναι χαζά. Και διαρρήγματα. Τώρα, κύριε Γιώργο, σας πω ντροπή και έσχος. Κώστα, πριν πάρουμε τα λεσμάτα, ένα άλλο μήνυμα για σένα. Λέει καλησπέρα, καλή χρονιά, ευχαριστούμε πολύ. Κώστα, λέει πώς βλέπεις τον Θερμαϊκό εκεί που βλέπεις τις προπονήσεις του Οδυσσέα Κορδελιού. Το Θερμαϊκό. Ναι. Το γήπεδο του Θερμαϊκού έχει το Κώστα. Ναι, και κάνει προπονήσεις. Θα το πάρετε κιόλας. Καταρχάς δεν προλαβαίνω να το δω το Θερμαϊκό. Γιατί με το ποτέ. Τι βλέπεις ρε Κώστα, δεν βλέπεις εκεί πέρα από τα παιδιά. Πιστεύω ότι θα πάει καλύτερα από πέρσι. Δηλαδή δεν θα πέσει φέτος ο Θερμαϊκός. Γιατί δεν έπεσε. Προχωρήστε λίγο σε ενημέρωση. Δεν ήταν γάμα εθνική, έπεσε δέλτα τώρα ο Θερμαϊκός. Δεν εννοεί τη θέρμη. Το Θερμαϊκό Θεσσαλονίκη. Α, το Θερμαϊκό Θεσσαλονίκη. Συγγνώμη, του Σιδηροδρομικού. Μπράβο, ναι. Εγώ νόμιζα το Θερμαϊκό. Πολύ καλό ρόλο. Μια ιστορική ομάδα μεγάλη. Πολύ καλό παίκτη και θεωρώ ότι θα κάνει και πορεία. Καλό προπονητή. Παλιά ιστορική ομάδα. Είναι του Λευθαρά. Είναι ομάδα του Βασάρα. Ποιον έχουν προπονητή Κώστα εκεί? Τον κύριο Σμίλικο, τον Βασίλη. Α, τον Βασίλη. Επιπρόσθετα είναι ομάδα του Αντώνη του Βασάρα. Ναι. Του παλιού Εμμανουηλίδη. Του αείμνηστου Αντώνη Βασάρα, ναι. Ναι, του Εμμανουηλίδη, ενό μεγάλου μπαλαδόρου. Μπράβο. Του ερασιτεχνικού χώρου. Ναι. Είναι, να μην αναφέρω τα ονόματα αξιοπιστία. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Καρατζά. Τέλος, μπράβο Κώστα, πάνε σε παρακαλώ λίγο να μας ενημερώσει σήμερα. Επειδή ο Κώστας σας περιμένει και. Αυτό ακριβώς. Μπράβο. Η καρδία καλά πήγε Κώστα σήμερα. Ναι, γίνονται παρεμβολές, αν είναι λόγου και χρόνου. Λοιπόν, για τον πρώτο όμιλο, νίκηνε ο Χορούδα Σόκα και ο Αθανασίου 0-1. Η ομάδα του Ξηδίου Κωνσταντίνου από το κύπελο δείχνει ότι φέτος θα πρωταγωνιστήσει. Εγώ πιστεύω Κώστα στον πρώτο όμιλο, μετά την πρώτη θέση που την έχει καπαρωμένη ούτως ή άλλως η Χαλκιδόνα, ένα από τα φαβορί. Είναι και ο Άγιος Αθανάσιος, ναι, έκανε πολύ καλές μεταγραφές. Είναι πολύ καλή ομάδα. Πήρε ένα σχετικά καλό προπονητή τον κύριο Κωστούδα. Καλός είναι, εντάξει, τι σχετικά καλό. Καλός είναι. Γιάννη, ο Κάμπος είναι ζωντανός. Μια χαρά είναι η ιστορία. Δεν το είπα, μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Ο Κάμπος είναι ζωντανός. Και πιστεύω είναι... Κώστα θα είναι από τα φαβορί για τη δεύτερη θέση. Ναι. Η πρώτη θέση είναι κατηλημένη ο Ντουζάκη. Η Χαλκιδόνα είναι ομάδα Α1 και Μα γι' αυτό το λέω, τα ξέρω. Νίκη Ευκαρπία Φιλίρου 2-2. Μικρό έκπληξη, α το πούμε έτσι, γιατί είναι και Φουκαρπέ, ήταν από ομάδα που υποβάστηκε. Μπράβο. Από την Α1 στην Α, αλλά το φίλο ήταν δυνατό. Ασβεστοχώρη, αντασυμβό μου, 1-1. Στον τρίτο όμιλο, η Νεάπολη και στην Αργέννη 2005, 4-2. Στο τέταρτο όμιλο, ο Γιώργο Μαραθώνα 0-2. Και στο πέμπτο όμιλο, Σωτηρίσιο 2-0. Και 4-0 η Μηχανιώνα τον Άγιο Αντώνη. Έδειξε τα δόντια τη Μηχανιώνα. Έκτος όμιλος Φίνικα Σχολαρίου Δόξα Περιβολακίου 2-0, ενώ το Μελισσοχώρη κέρδισε την δυνατή Αγίου Γεωργίου με 2-1.
Βλέπουμε δηλαδή στα μάρτυρα Α κατηγορία ότι τα μοναδικά διπλά είναι του Αγίου Αθανασίου και του Μαραθώνα, ο οποίος έδειξε από τα φιλικά ότι φέτος παρουσιάζεται δυνατός. Ο Άγιος Γιώργης, μια ομάδα να νικεί, μάλλον αποκλείεται από το κυπέλο, αφού στη ρεβάτς. Και από εκεί πέρα θεωρώ ότι αν εξαιρέσει το 4-0 της Μηχανούς με τον Άγιο Αντώνη, όλοι οι άλλοι επαναληπτικοί είναι κάνει ανοιχτοί. Μάλιστα. Έτσι, όλα μπορούν να συμβούν. Βέβαια, μπορεί και είναι ο χρόνος να πάει και δείσουμε στον Καθανάσιο, έτσι. Στην Πάλα όλα συμβαίνουν. Από εκεί πέρα τώρα, γιατί στις ομάδες που ήταν μεταξύ τους σε β' κατηγορία. Mm. Πάω και μείνω μεγάλο πρόχωμα 1-1. Διγενής Μονολόφας, θα πούμε σε 6-2. Δόξα Πετροτού, Ατρόμητος Φιλαδέλφειας 3-0. Ο Κεραυνός εκεί που πάω, τη Μενεμένη 3-0. Ακαδημία Ζάχου, Ελπίδες Ηλιούπολης 3-2. Θεσσαλονίκη, Άγιος Δημήτριος 2-3. Κανονία Ερυθρέας ΑΕΚ Βόσμου 0-1. Δόξα Ελευθερού Κορδελιού, Ελπίδες Σταυρούπολης 0-1. Όλυμπος Δήτα Ποτάμου, Κεραυνός Ορκάστρου 1-1. Προοδευτική Καλυθέα Παναγιά Φανωμένη 2-4. Μέτεκα Σάγκης Γιάννης 0-3. Ταγανά της Καρδία 1-1. Υποκράτης Ρωτής 3-1-2. Πλαγιάρη Δόξα Τριλόφου 2-1. Εδώ είχαμε 4 αποβολές. Γιατί τόσο πολύ, τόσες πολλές κοστάκι. 2-2. Και Ελπίδες Θέρμης, Αετός Βασιλικών 1-1. Και εδώ είχαμε 1-1. Εδώ το έβλεπα κιόλας γιατί ήμασταν στουμάτα. Έπαιζε κάτι. Α, και έβλεπε σε δυο ταμπλό έπαιζε. Το έβλεπα λίγο. Και Ξυλούπολη Αστέρας Ανάρπης 3-0. Άρης Καβαλαρίου Ηράκλειος Χρυσαυγής 2-1. Η Δόξα Ρετής Κέρση το Μέγα Αλεξανδρία Απολλωνίας 5-0. Και Νυμφόπετρα τον Αετό Άνω Σταυρού 3-2. Ωραία. Κώστα, πριν πας παρακαλώ στο αυριανό πρόγραμμα, να το πούμε και αυτό, έχει δύο μηνυματάκια εδώ πέρα. Ναι. Είπαμε για τον πώς βλέπεις το θερμαϊκό εκεί που βλέπεις τις προπονήσεις. Ελάτε, λέει, στο γάμο του Περατινού και της μπασκεμπολίστριας του Άρη Φλέγκα. Το Γλέντι ξεκίνησε με τον ύμνο του Ευρωπαίου Άρη μας. Γιάννη, να τον ευχηθούμε να ζήσει. Να τον ευχηθούμε τα καλύτερα. Ο Βάρος είναι ο γιος του Αλεξανδρίου. Ο Αλεξάνδρου. Γιώργη, μήπως σε παρευρέθει στο γάμο να μας πεις δύο-τρία στιγμιότυπα από την κοινωνική αυτή εκδήλωση. Εντάχει όμως. Είδα το φίλο μου τον Περατινό. Μπράβο. Ήταν ο Αλεξανδρίος. Ήταν πολλές προσωπικότητες αθλητικές του χώρου. Κάτι το ευχάριστο. Εύχομαι βίον αθώσπαρτο στα παιδιά. Πολύ ωραία. Και μάλιστα προσκλήθηκα και στο χορό που έχουν. Στην δεξίωση αυτή. Μπράβο. Ευγενικά τους είπα, έχουμε εκπομπή. Πρέπει να βοηθήσουμε αυτή τη στιγμή τον ερασιτεχνικό χώρο. Μπράβο, πολύ γιατί σωστά, υπάρχουν Γεωργία. Προβλήματα. Ναι. Και πάλι βίον αθώσπαρτο. Βίον αθώσπαρτο, ωραία. Είπαμε για το γάμο του κυρίου Περατινού και της μπασκεμπολίστριας, λέει, του Άρη Φλέγκα. Τους ευχόμαστε τα καλύτερα να ζήσουν, να ευτυχίσουν. Ένα άλλο μήνυμα, Κώστα, λέει: η θεία Λαγίου Πέτρου εύχεται καλή ποδοσφαιρική χρονιά σε σένα, δάσκαλε, και στον Κωστάκη του Σαμαρά. Πάντα επιτυχίες στην εκπομπή σας. Θείελα, είσαι δάσκαλε και Κωστάκη. Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά εκεί. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Συμμετέχουν στην Α κατηγορία του Νομού Κιλκής, Κώστα, μια ομάδα. Νέα διοίκηση φέτος, έχουν όνειρα και φιλοδοξίες να βγουν στην Α8. Όπως έχουμε εμείς εδώ την Α1. Μακάρι να τα καταφέρουν. Μακάρι, τελείωσε. Και Α8. Και ένα άλλο, Κώστα, για την Γάμα Εθνική. Καλώς τους πελάτες μας, λέει, τα Γενιτσά. Ελάτε, σας περιμένουμε. Μακεδονικά, ραωμαδάρα. Μην προκαλούμε από τηλεόραση. Έχουν καμιά κόντρα ο Μακεδονικός με τα Γενιτσά, Κώστα? Καταρχάς, ο Μακεδονικός θα κάνει ένα σόφρο στην Αγγέννηση, ενώ δεν πει. Μπράβο, ναι. Δεν ξέρω. Μήπως μετά τα Γενιτσά πέρασαν άνευ αγώνος. Μήπως τα Γενιτσά αντιμετωπίσουν τον νικητή αυτού του ζευγαριού? Όχι, γιατί μου φαίνεται ότι ο Μακεδονικός παίζει με ομάδα β' εθνικής μετά. Δεν μπορώ να τη θυμηθώ, αλλά παίζει. Τέλος πάντων, εντάξει, το μήνυμα εμείς το διαβάσαμε, Κώστα. Μήπως την Κυριακή που ξεκινάει το πρωτάθλημα. Α, μπράβο. Πω, εδώ πέρα γίνεται χαμός, ρε παιδιά, τώρα στα μηνύματα. Κουρουλή, έκανε, λέει, πατάτα που το είδε και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα το διαβάσουμε. Χαριτονίδη, ένα μήνυμα για σένα. Ναι. Χαριτονίδη, τα σωματεία κουράστηκαν. Ναι. Από τη διοικούσα επιτροπή. Από τη διοικούσα επιτροπή. Μάζεψε υπογραφές για εκλογές τώρα, εδώ και τώρα.
Τέρμα τα δικόγραφα και οι αγωγές και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχουν δίκιο τα παλικάρια. Α, έχουν δίκιο τα παλικάρια. Μην παίζουμε με δικαστικές αποφάσεις. Σημείωσε λέει πώς είναι οι όμιλοι της γάμα κατηγορίας. Μην παίζουμε με δικαστικές αποφάσεις. Και πόσες ομάδες πτώχευση... θα ανεβούν. Ναι, ναι. Η πτώχευση είναι πρώτον πυλών. Η πτώχευση είναι πρώτον πυλών. Το δούλου του για μας. Μπράβο. Είναι η πίσω πόρτα της ΕΠΟ. Ναι, ναι. Εντάξει. Μπράβο. Αν θέλουν την πίσω πόρτα της ΕΠΟ, ας είναι διοικούσα επιτροπή. Αν θέλουν όμως να αποκτήσουν πάλι οντότητα, όπως είπε και ο Διονύς, να γίνουν εκλογές και ας αφήσουν αυτά τα χαζά. Μην παιδιαρίζουνε, γιατί 27 Σεπτέμβρη θα έχουν αναβολή. Επί προσωπικού είναι αντιμαχίες. Μάλιστα. Και όχι επί σωματιακού. Αν όμως αυτό που λες εσύ, ότι στις 27 Σεπτέμβρη έχει αναβολή το δικαστήριο. Ναι, θα πάει. Άρα πάμε με την ίδια διοικούσα επιτροπή. Αμέ. Μπράβο. Και τι γίνεται, ναι, και ποιοι είναι στην Ένωση να μιλάμε, οπότε, ο Παζαρλόγλου, τα παιδιά εκεί που κάνουν μεγάλες προσπάθειες. Ο Παζαρλόγλου, ναι, ναι. Και κάνει μεγάλες προσπάθειες. Ωραία, ο διευθυντής, ο κ. Μπουρσαρίς. Εμείς θέλουμε να βλέπουμε διοίκηση, να μπορούμε να μιλάμε με συμβούλους, να λέμε, θα να λένε. Εγώ εντάχει. Αυτά. Σύντομα είναι... πληροφορώ τον κόσμο, ναι, ότι θα αναγκαστούμε να βγάλουμε χαρτάκι, ναι, και βάσει καταστατικού να απαιτήσουμε εκλογές. Και θα πάρει στην άκρη όλα τα δικόγραφα. Μάλιστα. Κώστα, απάντησε σε παρακαλώ, πόσους ομίλους έχει γάμα κατηγορία και πόσες ομάδες ανεβαίνουν από τη γάμα στη β. Τέσσερις. Τέσσερις, δύο των 11 ομάδων, δύο των 12, σύνολο 46 ομάδες. Ναι. Δύο 11, 22 και 24, 46. Απευθείας. Απευθείας και δύο, και δύο με τα play-off. Έτσι, πολύ σωστά απαντήσαμε. Με το σωστό γνωστό. Μπράβο. Εδώ Κώστα λέει, αν ξέρεις και αν δεν ξέρεις να απαντήσω εγώ. Λέει Κώστα, αν δεν ξέρεις εσύ δάσκαλε, γιατί διώξανε τον Μιαούλη από τον Φίλιππο Χαλκιδόνος. Εσύ ξέρεις, δεν ξέρω. Α, ωραία. Ο κύριος Μιαούλης εκεί πέρα είχε κάποιες διαφορές με κάποιους ανθρώπους του Φίλιππου Χαλκιδόνας. Δεν συμφωνούσε δηλαδή. Έπρεπε να αποχωρήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Και από τη στιγμή που η νέα διοίκηση κράτησε αυτούς τους ανθρώπους, όπως παραδείγματος χάρη τον προπονητή της, του Φίλιππου Χαλκιδόνας, τον κύριο Μουσκεφτάρα, ο κύριος Μιαούλης δεν συμφωνούσε με τον κύριο Μουσκεφτάρα. Ήθελα άλλον προπονητή. Δεν μπορούσαν να συνυπάρξουν αυτοί οι δύο. Ένα παράδειγμα ανέφερα. Γι' αυτό προτίμησε η ηρωική έξοδο ο κύριος Μιαούλης. Μας θύμισε την έξοδο του Μεσολογγίου. Από το να συνεργάζεται, όπως μας είπε, με ανθρώπους που δεν επιθυμούσε. Αυτά εντάχει. Και ένα δεν άλλο... είναι ωραία αυτά. Ε? Δεν είναι ωραία αυτά. Είναι πραγματικότητα όμως, Κώστα. Εντάξει, δεν είναι ωραία όμως. Δεν είναι ωραία, τι να κάνουμε, αλλά είναι πραγματικότητα. Εσύ όλους τους συμπαθείς. Εσένα όλοι σε συμπαθούν. Δεν έχει συμπάθειε ή αντιπάθειε. Ότι σε μια ομάδα όμω νομίζω ότι πρέπει να είμαστε όλοι. Δεν συμφωνώ, αλλά δεν γίνονται αυτά σε μια ομάδα. Άλλωστε σε μια ομάδα. Εντάξει. Εγώ δεν έχει τύχει να γίνει τέτοιο πράγμα. Στη δικιά σου την ομάδα, έτσι. Ναι, στην έχει... καρδία. Ναι, με σε άλλε ομάδε γίνεται χαμό όμω. Εντάξει, μπορεί. Εμεί δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Εδώ συγκεκριμένα τώρα θυμάμαι και ο κύριο Χαριτονίδη εδώ. Είχαμε πέρυσι όταν αγωνιζόταν ο Οδυσσέας Κορδελίου στην Α1 κατηγορία, Γιώργο, το θυμάσαι. Είχαμε φέρει τον κύριο Αδάμου, ξέρεις τι είπε. Κάθε Κυριακή, λέει, μια ντουζίνα προπονητές στην κερκίδα παρακαλούσαν να χάσω, λέει, για να πάρουν τη θέση μου. Αυτό γίνεται. Ορίσε. Αυτό και φέτος θα γίνεται. Ορίσε. Σε κάποιες ομάδες, ναι, που θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο ή σε κάποιες ομάδες που ξέρουν όλοι ότι. Τι να κάνουμε, ένας. Ναι, 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 τώρα, τώρα. Κώστα, επειδή πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, ένα τελευταίο μήνυμα διαβάζω. Λέει Κουρουλή, έκανες πατάτα, πού το είδες γραμμένο να καταφέρεις εναντίον του Προέδρου σου. Μήπως αυτό λέγεται γλύψιμο, λέει, για να έχεις καλή μεταχείριση σε κάτι που επιδιώκεις. Λάθος σου να διαχωρίζεις τη θέση σου από το δου σου. Πιστεύω πως αν δεν συμφωνούσες έπρεπε να παραιτηθείς. Έτσι κάνουν τα παλικάρια και όχι να γλύφουν, λένε, τον κάθε ένα που έχει εξουσία. Αυτό είναι ένα από τα τελευταία μηνύματα. Ναι, τι βάζω στη μέση το όνομά μου και λένε ντροπή Χαριτονίδη. Αυτά ρε, μια φορά το βάλε ρε Γιώργο. Παιδιακίστηκε σε νέβη. Πολύ σωστά λέει εσένα. Ο φίλαθλος. Ναι, ναι. Είναι εσωτερικό θέμα τους να το λύσουν μεταξύ τους, ναι, και δεν βγαίνουν στην δεν τηλεόραση. Δεν τοποθετήθηκε εσύ τηλεόραση γιατί μήπως δεν είσαι φίλος με τον κύριο Ελευθεριάδη.